Τις ημέρες αυτές που επικρατούν σχεδόν σε όλη τη χώρα ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, πέρα από όλους εμάς που κρυώνουμε κάπου εκεί έξω, υπάρχουν και τα αδέσποτα ζώα τα οποία βρίσκονται και αυτά αντιμέτωπα με τις χαμηλές θερμοκρασίες. Σύμφωνα με την πρόεδρο του Συλλόγου Φίλοι των Ζώων Δράμας, κυρία Δέσποινα Μέγα, τα δεσποζόμενα ζώα δεν αντιμετωπίζουν κάποιο ιδιαίτερο θέμα, καθώς υπάρχει αυτός που τα φροντίζει και ξέρει τι πρέπει να κάνει. Αυτές τις μέρες πραγματικά έχει πάρα πολύ κρύο. Δεν έχουν πρόβλημα μόνο οι άνθρωποι, έχουν πρόβλημα και τα ζώα, ειδικά τα αδέσποτα. Τα δεσποζόμενα ζώα ξέρουμε, μπορούμε να τα προφυλάξουμε, ξέρουμε τι θέλουν μέσα στο σπίτι, καλή τροφούλα και προσοχή όταν τα βγάζουμε έξω. Το μεγάλο πρόβλημα φαίνεται όμως πως το αντιμετωπίζουν τα αδέσποτα ζώα, κυρίως με τις χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν. Κανείς δεν μπορεί να αναγκάσει κάποιον να φιλοξενήσει ένα αδέσποτο στο σπίτι του μέχρι να υιοθετηθεί χρονικό διάστημα στο οποίο κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει. Ωστόσο, για το ζώο θα ήταν η καλύτερη προσωρινή λύση. Εάν το ζώο είναι αδέσποτο, αυτό δεν το κάνει πιο δυνατό στο κρύο και στη βροχή. Αντιθέτως, αυτό το θέτει απέναντι σε περισσότερους κινδύνους. Μπορείτε για λίγο καιρό να το βάλετε στην αυλή σας. Εάν όχι πάλι, βάλτε μερικές παλέτες ή ένα ξύλινο κυβότιο και δημιουργήστε ένα χώρο ασφάλειας για το ζώο. Κάντε ένα σπιτάκι στο χώρο που συχνάζει και τοποθετήστε μέσα σε αυτό μια παλιά κουβέρτα ή ρούχα που πλέον δεν χρειάζεστε. Εάν αποφασίσετε να τοποθετήσετε μέσα στο αυτοσχέδιο σπιτάκι ρούχα και κουβέρτες, σε περίπτωση βροχής πρέπει να είστε σε θέση να μαζεύετε τα βρεγμένα και να βάζετε στεγνά. Αλλιώς θα έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα εάν βραχούν, αφού το ζώο θα κρυώσει. Εάν λοιπόν δεν μπορείτε να το επισκέπτεστε τόσο συχνά, καλύτερα να μην τοποθετήσετε μέσα ρούχα ή κουβέρτες. Το σημαντικότερο για τα αδέσποτα είναι η τροφή και το νερό του. Ιδανικότερο είναι να έχει καθημερινές επισκέψεις ή κάθε δύο μέρες, κατά τις οποίες να του βάζετε καθαρή τροφή. Ακόμη και ό,τι περίσσεψε από το τραπέζι ενός σπιτικού, πολλές φορές είναι καλύτερο από το τίποτα. Ένα σκυλί που έχει επαρκή τροφή και νερό είναι ανθεκτικό στο κρύο και στις ασθένειες. Επίσης, εάν μπορείτε να παρέχετε σε ένα αδέσποτο αυτά τα βασικά, το προστατεύετε από τον κίνδυνο να το χτυπήσουν αυτοκίνητα ή να δηλητηριαστεί, αφού δεν θα έχει ανάγκη ανέβρασης τροφής. Η φροντίδα ενός αδέσποτου πρέπει να το σκεφτείτε καλά, ότι δεν είναι εύκολη υπόθεση και χρειάζεται αφοσίωση. Όμως, ακόμη και 10 λεπτά από τη μέρα σας ίσως είναι αρκετά για να σώσετε μια αδέσποτη ζωή, εάν όχι και περισσότερες. Το πρόβλημα είναι με τα αδεσποτούλια. Τα αδεσποτούλια δεν μπορούν να έχουν ούτε κουβερτούλες, δεν μπορούν να έχουν ούτε ζέστη. Τι κάνουμε, φροντίζουμε να είναι ταϊσμένα. Όλοι οι φιλόζωοι, όλοι εμείς που είμαστε φιλόζωοι, όλοι οι συμπολίτες, όλοι οι άνθρωποι πρέπει αυτές τις μέρες να έχουμε ξηρή τροφή και να ρίχνουμε άφθονη ξηρή τροφή όπου έχει αδεσποτούλια. Το αδέσποτο το ζώο όταν είναι χορτάτο μπορεί να αντέξει και το κρύο. Κατά τα άλλα, αν έχετε κουβέρτες παλιές, βγάλετε κουβερτούλες έξω να ζεσταθούν τα αδεσποτούλια μας.